Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρά τις αλλαγές που όντως φέρνει η κυβέρνηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο γενικός προσανατολισμός του, που βεβαίως δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά ενισχύεται παραπέρα. Σκοπός σας είναι να επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων, οι οποίοι θα είναι όμως στενά προσδεμένοι στον προγραμματισμό και στις δεσμεύσεις του αντιλαϊκού μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Το εθνικό σχέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα εξαρτάται δηλαδή πιο έντονα και θα εξυπηρετεί το σκέλος της συγχρηματοδότησης πάντα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου και των κριτηρίων που επιβάλλει η ανάλγητη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνωστή πλέον σε όλους επέσχυντη πολιτική κόστους-οφέλους, που απαξιώνει τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Ιεραρχείται οτιδήποτε χρειάζονται η μονοπωλιακή όμιλη και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό συγκεντρώνεται στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και πολλά ακόμη, αλλά περισσότερα θέλετε να ξεμπερδεύετε με την όποια ευελιξία έστω υπήρχε μέχρι σήμερα στα περιφερειακά προγράμματα, και αυτό βεβαίως προβλέπουμε από σήμερα ότι θα έχει πολύ κακές συνέπειες, ειδικά στο θέμα των αναγκαίων υποδομών. Μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείται να παρέχετε και άλλες διευκολύνσεις, προκλητικά προνόμια για ευκολότερη και γρηγορότερη κερδοφορία, που βέβαια εσείς την αποκαλείτε προσέλκυση επενδυτών. Δεν είναι τυχαίο που και αυτό το νομοσχέδιο εντάσσεται στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού δηλαδή του μνημονίου των μνημονίων, όπως σωστά το αποκαλεί ο ελληνικός λαός, τα ποσά του οποίου πάνε κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους για τις επενδύσεις κάποιων λίγων ισχυρών και όχι βέβαια για λαϊκές ανάγκες. Τους απολυμμένους της ΛΑΡΚΟ ακόμα τους έχετε στο περίμενε. Καμιά έκτακτη ενίσχυση, έστω για το διάστημα που παραμένουν απλήρωτοι, καμιά ρύθμιση για το να αποτρέψει το κοκκίνισμα των δανείων τους από τις τράπεζες και άλλα σχετικά που έχουν θέσει και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα σωματεία των εργαζομένων, των απολυμμένων πλέον της ΛΑΡΚΟ. Μιλάτε για δημόσιες επενδύσεις, αλλά την ίδια στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας, η κατάσταση είναι οριακή. Προφανώς βέβαια εσείς ως δημόσια επένδυση θεωρείτε μόνο ότι φέρνει κέρδος σε κάποια αρπακτικά. Έρχομαι από το κέντρο υγείας, πριν από λίγο ήμουν εκεί, στην Καλλιθέα. Η κατάσταση που συνάντησα και που μου μετέφεραν οι ίδιοι εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας είναι ενδεικτική των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλο το ΕΣΥ. Πρόκειται για ένα κέντρο υγείας που καλείται να εξυπηρετήσει σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας τρεις δήμους των Νοτίων Προαστίων, με πληθυσμό που ξεπερνάει ή προσεγγίζει τέλος πάντων τις 220.000, ενώ υπάρχει επισκεψιμότητα από ολόκληρη την Αττική. Παρά την πολύ σημαντική προσφορά με υδρότα, με κούραση των υγειονομικών αυτού του κέντρου υγείας, όπως και άλλων, οι ελλείψεις και τα προβλήματα που γεννά η πολιτική σας, δηλαδή η πολιτική της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας, ορθώνουν συνεχώς εμπόδια. Η υποστελέχωση και του συγκεκριμένου και όλων άλλωστε των κέντρων υγείας σε σχέση με τις σημερινές αυξημένες ανάγκες, η ελλείψη σε σύγχρονο εξοπλισμό, σε υποδομές, οδηγούν τους ασθενείς στα επίσης υποστελεχωμένα και αυτά νοσοκομεία, ακόμα και για την αντιμετώπιση ενός απλού περιστατικού, ακόμα και για ένα ράμα. Και κάπως έτσι φρακάρουν τα πάντα και οδηγούμαστε στις γνωστές 12 ώρες αναμονές στα επίγοντα και βάλε και στα υπόλοιπα γνωστά σε όλους προβλήματα.
Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι οι ασθενείς που αναζητούν ένα ραντεβού με γιατρό να περιμένουν ακόμα και μήνες, ιδιαίτερα σε ορισμένες ειδικότητες. Και την ίδια ώρα οι γιατροί που υπάρχουν εκεί να μην παίρνουν ανάσα. Έτσι, όλο και περισσότεροι ασθενείς οδηγούνται υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο φυσικά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, είναι και μέσα στις επιδιώξεις σας. Εδώ και τώρα σας λέμε να προχωρήσετε στη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, αφού καλύπτει πάγιες συνεχείς ανάγκες. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν βέβαια στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας. Και κοιτάξτε να μαζέψετε και λίγο τον ρήτορά σας που τον έχετε ξαμολύσει, αυτόν που έχετε υπουργό υγείας, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει. Και εμείς σας λέμε ειλικρινά, δεν θα βγει σε καλό αυτό, γιατί ο κόσμος είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα με την κατάσταση στην υγεία. Του παραθέτουν τα προβλήματα οι εκπρόσωποι των γιατρών, οι ασθενείς, κάτοικοι των περιοχών, όπου βρίσκονται σε νοσοκομεία που επισκέπτεται ο ίδιος, και τους λέει συμμορία της μιζέριας, δικά του λόγια. Και ότι είναι όλοι κουκουέ, συμπληρώνει. Το τελευταίο βέβαια δεν μας πειράζει καθόλου. Απλά προς το παρόν δεν ισχύει, σας λέμε για ενημέρωσή σας, αλλά επειδή επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως, δεν είναι μακριά η μέρα που θα γίνει και πραγματικότητα και μάλλον δεν θα σας αρέσει. Σας κάνουμε εδώ μέσα ερωτήσεις με συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν, όπως για παράδειγμα προχτές ο βουλευτής μας και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και αυτός απαντάει άλλα αντάλλων. Βγάζει άναρθρες κραυγές για τη Σοβιετική Ένωση. Πού τη θυμήθηκε, 35 χρόνια έχει πέσει η Σοβιετική Ένωση, και ό,τι άλλο τέλος πάντων βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο του ή κατεβάζει στη στιγμή η κούτρα του εδώ μέσα. Αφήστε που εκτίθεστε κιόλα και με διάφορα μαργαριτάρια που αμολάει, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση και θέλει αρκετή ώρα να φάμε. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην παιδεία. Κυριολεκτικά έχουν γεμίσει τα email της κοινοβουλευτικής μας ομάδας με υπομνήματα, με καταγγελίες, με αντιδράσεις φορέων των εκπαιδευτικών, των γονιών, στις διοικήσεις μάλιστα των οποίων σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται δικοί σας άνθρωποι, της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το έσχος που κάνετε με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Βγήκε προχθές ο Υπουργός Παιδείας σε τηλεοπτική εκπομπή και μας είπε ότι αδίκως διαμαρτύρεται όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί έχουμε, λέει, αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό 8:1. Ενώ στην Ολλανδία, λέει, είναι 16:1. Τι να του πει κανείς. Καταρχήν, εμείς καθόλου δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορεί και στην Ολλανδία να είναι άσχημη κατάσταση, αφού την ίδια αντιεκπαιδευτική πολιτική ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζετε και εσείς και οι αδελφές σας κυβερνήσεις ανά της Ευρώπας. Αλλά τι συγκρίσεις είναι αυτές. Ο Υπουργός Παιδείας εδώ στην Ελλάδα έχει δει ποτέ το χάρτη της Ολλανδίας και της Ελλάδας να του συγκρίνει? Πόσα σχολεία σε νησιά, εκατοντάδες νησιά, σε ορεινά χωριά, εκατοντάδες, χιλιάδες χωριά έχει η Ολλανδία, την οποία τη διασχίζει με ποδήλατο σε 6 ώρες το πολύ, χωρίς και να κουραστείς. Γιατί δεν μας δίνει ο Υπουργός, για παράδειγμα, το μέσο όρο μαθητών ανατμήμα, όχι πανελλαδικά, αλλά στα αστικά κέντρα, για παράδειγμα εδώ, στην Αθήνα, στην Αττική. Εμείς δεν θα μιλήσουμε με στατιστικά, αλλά με στοιχεία από την πραγματική ζωή. Από τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, από τα στοιχεία που έχουν δώσει οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι οι γονείς, αλλά και σας έχουν ήδη αναγκάσει σε κάποιες περιπτώσεις να πάρετε πίσω ήδη πολλές συγχωνεύσεις. Την περασμένη Παρασκευή, γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πολυδεντρίου προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση του ενός τμήματος και τη λειτουργία τμήματος με 26 μαθητές, εκ των οποίων οι 6 έχουν διαγνώσεις για μαθησιακές δυσκολίες. Πηγαίνετε να τους πείτε όλους αυτούς για την Ολλανδία, να δούμε πώς αντιδράσουν. Στον πύργο,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου κινητοποιείται για να ανακληθεί η συγχώνευση των δύο τμήματων της 6ης τάξης, από την οποία προέκυψε μια τάξη 25 μαθητών, εκ των οποίων οι 5 έχουν ανάγκη παράλληλη στήριξη. Και βέβαια, για τη στήριξη όλων αυτών των παιδιών τοποθετείται μόνο έναν εκπαιδευτικό ανατάξη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, απαντάει ο Υπουργός. Να την χαίρεστε την Ευρωπαϊκή σας Ένωση και τις οδηγίες της, σας απαντάμε εμείς. Πρώτα τις διαμορφώνετε, τις λιβανίζετε, τις ψηφίζετε και μετά, όταν έρχονται οι συνέπειες στην πραγματική ζωή, λέτε τι να κάνουμε, έτσι είναι οι οδηγίες. Λες και ήρθαν από τον ουρανό. Γιατί δεν υπερασπίζεστε την πολιτική σας έντιμα τουλάχιστον? Τι φοβάστε? Εδώ έφτασε ο Πρωθυπουργός να στέλνει νέα επιστολή στην Φόντερ Λάιεν, όπου κάνει τον ανήξερο για την αιτία της ακρίβειας στο ρεύμα. Ακούστε τι της έγραψε επακριβώς. Το σύστημα είναι τόσο πολύπλοκο και αδιαφανές που είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσουμε τι ακριβώς επηρεάζει τις τιμές σε κάθε δεδομένη στιγμή. Έχουμε δημιουργήσει ένα κατανόητο μαύρο κουτί ακόμα και για τους ειδικούς. Κυριολεκτικά η επιστήμη σηκώνει εδώ τα χέρια ψηλά. Πρώτα κάνατε όλοι μαζί το ρεύμα χρηματιστηριακό προϊόν, τζόγο δηλαδή, για να μιλάμε απλά ελληνικά. Και μετά αναρωτιέστε γιατί ανεβαίνει η τιμή. Ας ανατρέξει ο Πρωθυπουργός τους νόμους για την απελευθέρωση της ενέργειας, τους οποίους ψήφισαν οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφού δεν ξέρει, να τον ενημερώσουμε ότι βασικό στοιχείο της πολιτικής αυτής είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, το ιερό δισκοπότηρο των ενεργειακών ομίλων, που τους εξασφαλίζει τεράστια βέβαια κέρδη και βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια, στην ακρίβεια, τον ελληνικό λαό. Είναι επίσης η πολιτική της πράσινης ονομαζόμενης μετάβασης, της οποίας είναι και σημεοφόρος. Και φυσικά, εξακολουθείτε να εμφανίζετε τον πόλεμο στην Ουκρανία σαν κάποιο εξωγενή παράγοντα που συμβάλλει στην άνοδο των τιμών, αφού η Ουκρανία, λέτε, είναι πλέον σημαντικός καθαρός εισαγωγέας. Μόνο που δεν λέτε ότι έχετε κι εσείς σοβαρή ευθύνη για τη διαιώνιση του πολέμου, αφού στέλνετε όπλα στο καθεστώς Ζελένσκι και στηρίζετε όλες τις σχετικές πολεμικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά ξέρουμε, θα μας πείτε ότι στηρίζετε τον αμυνόμενο. Δεν πείθετε όμως πλέον κανέναν, όχι μόνο γιατί όλοι ξέρουν και καταλαβαίνουν πια ότι η συγκεκριμένη, όπως και κάθε σύγκρουση μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων, έχει μόνο επιτιθέμενους, που είναι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα καπιταλιστικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και η καπιταλιστική Ρωσία με τους δικούς της συμμάχους. Και επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφίες και λοιπά θα παριστάνουν ότι ανατριχιάζουν όταν ακούνε αυτές τις αλήθειες, να τους θυμίσουμε αμέσως αυτό που άλλωστε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες επίσης γνωρίζουν. Ότι δηλαδή, ακόμα και εκεί, που πιο ξεκάθαρα ας πούμε, διαγυμνού οφθαλμού όπως λέμε, υπάρχει επιτιθέμενος και αμυνόμενος, κατακτητής και λαός υποκατοχή, θήτης και θύματα, και εκεί είστε για μια ακόμη φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, αφού η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ συνεχίζεται και έχουμε και νέα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο τώρα και που έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Λέω για το Λίβανο, γιατί οι άλλες είναι δεκάδες χιλιάδες πλέον, στην Παλαιστίνη πάνω από 40.000. Πρόκειται για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με απρόβλεπτες διαστάσεις και με θύματα μόνο τους λαούς. Και βέβαια τα προσχήματα περί αυτοάμυνας που επιστρατεύονται και πάλι για να δικαιολογήσουν και τα νέα εγκλήματα έχουν προπολού καταρρεύσει.
Γιατί ούτε στη δυτική όχθη που δολοφονούν Παλαιστίνιους Ισραηλινοί υπάρχει Χαμάς, ούτε στο Λίβανο προηγήθηκε καμιά 7η Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πραγματικά εγκληματικές ευθύνες, γιατί από την πρώτη στιγμή ανέλαβε το ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ και προσέφερε όλο αυτό το διάστημα πλήρη πολιτική και στρατιωτική στήριξη στη διάπραξή τους. Με τον ίδιο κανονισμό, άλλωστε, την ώρα που το Ισραήλ ισοπαίδωνε τη Βηρυτό, ο Πρωθυπουργός τόλμησε να μιλήσει ξανά σε συνάντησή του με τα αμερικανο-εβραϊκά λόμπι στη Νέα Υόρκη για το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Ντράπηκε και ντροπή. Έχετε μπλέξει τη χώρα σε έναν επικίνδυνο πόλεμο στη γειτονιά μας που μπορεί να γενικευτεί ανά πάσα στιγμή. Ευθύνες βέβαια έχουν και τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντισμού που είτε με την υιοθέτηση των Ισραηλινών επιχειρημάτων, είτε με την αφωνία τους, είτε με την πολιτική των ίσων αποστάσεων και την εξίσωση του θήτη με το θύμα βγάζουν λάδι την πολιτική του Ισραήλ. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια σε αυτά τα εγκλήματα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ που τα στηρίζουν αυτά τα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους. Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους λαούς της περιοχής που ματώνουν εξαιτίας αυτών των σχεδιασμών. Να δυναμώσει το αίτημα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο και διακοπή κάθε πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ εδώ και τώρα. Αντίστοιχα, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην περάσει ο επικίνδυνος εφησυχασμός περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο, πίσω από τον οποίο πάτε να κρύψετε τις απαράδεκτες διευθετήσεις που ετοιμάζετε υπό υπερατλαντική εποπτεία και οι οποίες καμία σχέση έχουν με τα πραγματικά συμφέροντα των λαών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η προχθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όπως και οι προηγούμενες βέβαια πέντε. Ό,τι και να λέτε, οι πάντες καταλαβαίνουν ότι με αυτό το παζάρι και για λογαριασμό μεγάλων ομίλων αναζητείται ο δρόμος για την υποτιθέμενη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με θύμα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Οι συνεχιζόμενες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων ελληνικών νησιών, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και η προκλητική ομιλία του Τούρκου Προέδρου λίγο ακριβώς πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, όπου έθεσε και θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους, αυτό ακριβώς αποδεικνύουν. Και βέβαια, επειδή οι αντιθέσεις των αστικών τάξεων και της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν ακυρώνονται, αλλά ειδικά στο σημερινό διεθνές πλαίσιο μπορούν να κλιμακωθούν και ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό οι λαοί χρειάζεται να επαγρυπνούν, κατευθύνοντας τον αγώνα τους ενάντια σε όλους αυτούς που υποσκάπτουν την ειρήνη και την ευημερία τους. Και σε αυτά τα θέματα, όπως και στα υπόλοιπα φυσικά, πραγματική αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να είναι και είναι μόνο ο ίδιος ο λαός, η νεολαία, και όχι εκείνα τα κόμματα που συνενούν στην πολιτική αυτή και από την τόση συνένεση έχουν καταντήσει πολιτικό θέαμα τελικά, για να μην πω ανέκδοτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή η πραγματικότητα δεν κρύβεται, παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει από πάνω λυτοί και δεμένοι όλο το σύστημα, διάφορα κέντρα και παράκεντρα, συμφέροντα, προκειμένου με το στανιό να πάρει τα πάνω του αυτός ο φθαρμένος πόλος της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο, όποιος ανοίγει το στόμα του και κάνει ένα σχόλιο για τον ένα ή τον άλλο δελφίνο, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στο ΠΑΣΟΚ, να γίνεται τηλεοπτική είδηση. Την ώρα που κυριολεκτικά ο κόσμος καίγεται, την ώρα που υπάρχουν τόσα λαϊκά προβλήματα και ξεδιπλώνονται σημαντικοί αγώνες έξω στους δρόμους, διεκδικήσεις, οι οποίοι βέβαια είναι πάντα θαμμένοι. Είναι όμως και αυτή μια από τις πολλές υπηρεσίες της σοσιαλδημοκρατίας στο σύστημα
και στην κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να τα κρύβουν κάτω από το χαλί, είναι εδώ και τα πιεστικά λαϊκά προβλήματα και οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Είναι εδώ και η μόνη εναλλακτική διέξοδος για το λαό και τη χώρα, η πραγματική γνήσια εργατική λαϊκή εξουσία και διακυβέρνηση, αυτή που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι εδώ η πολιτική πρόταση, το πρόγραμμα του ΚΚΕ, το οποίο εμείς το καταθέτουμε ανοιχτά στο λαό μας, κάθε μέρα και μέσα στους αγώνες όσους διεξάγονται αυτή την περίοδο και στους τόπους δουλειάς και στους τόπους μόρφωσης και στους τόπους κατοικίας, στις πόλεις και στα χωριά μας. Αγώνες στους οποίους δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε κόντρα στην άδικη και εχθρική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού πολιτική σας. Σας ευχαριστώ.